Η Επιτροπή Ειρήνης Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο λοιπόν τιμάει τον πρωτομάρτυρα της ειρήνης τον Νίκο Νικηφορίδη και φέτος για πρώτη φορά είπαμε να πλατείνουμε αυτές τις εκδηλώσεις για να γίνει και πιο γνωστό το ζήτημα και ο αγώνας του Νίκου Νικηφορίδη, να πλατείνουμε τις εκδηλώσεις και στα σχολιά του Δήμου μας. Και όχι μόνο. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, βλέπετε εξάλλου τις πολλές ζωγραφιές των παιδιών, ξεπερνούν τις 250 και δεν είναι μόνο, είναι και πολλά άλλα έργα, τα οποία είναι από διάφορα δημοτικά του Δήμου μας, όπως και από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Όλοι οι συμμετέχοντες, τα παιδιά θα πάρουν ένα αναμνηστικό έπαινο της ΕΔΙΕΦ για να έχουν να κρατάνε τη μνήμη της συμμετοχής σε αυτή την εκδήλωση. Σε μεγάλους και παιδιά, σουρανούς και δάση. Αυτά είναι οι υπογραφές που μάζευε ο Νικηφορίδης για την ειρήνη και τα παιδιά το αποτύπωσαν εδώ και εδώ, που βλέπετε αίμα, είναι το κόκκινο αίμα. Το αίμα του Νικηφορίδη που εκτελέστηκε μαζεύοντας υπογραφές για την ειρήνη. Ήταν πολύ συγκινητική η αποτύπωση έτσι, της ιστορίας μέσα στα έργα των παιδιών. Τους εξηγήσατε την ιστορία? Ναι, τους εξηγήσαμε την ιστορία. Με τη βοήθεια της κυρίας Βλάχου, της υπεύθυνης των καλλιτεχνικών του σχολείου μας, η οποία εξήγησε την ιστορία στα παιδιά, όπως και όλη η εκπαιδευτική του σχολείου, και με χαρά τα παιδιά συμμετείχανε στην πραγματοποίηση των έργων όλων αυτών. Μιλάμε για πάρα πολλά έργα, δηλαδή όλα τα παιδιά έκαναν κάτι. Όλα τα παιδιά του σχολείου μας συμμετείχαν, όλα, το κάθε παιδί, άλλες σωματικές εργασίες ανά τμήμα, και άλλες ατομικά. Η δευτέρα τάξη, ας πούμε, ήταν τα έργα της ατομικά. Και η έκτη τάξη. Η πέμπτη τάξη ήταν ομαδικό το έργο. Η τρίτη και η τετάρτη επίσης ομαδικό, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πάρα πολύ συγκινητικό το ενδιαφέρον των παιδιών και νομίζω ότι αυτό το ρόλο πρέπει να έχει το σχολείο. Είναι η ζωή μας, είναι η ειρήνη, είναι η ζωή μας. Χωρίς ειρήνη δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό το πράγμα το αποτύπωσαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά στις ζωγραφιές τους. Σε μεγάλους και παιδιά, σουρανούς και δάση. Αχ, ειρήνη, έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια, να ξεχάσουν πολέμους, πίκρες και φαρμάκια. Ειρήνη χάραζε και χαρά στην πλάστη, σε μεγάλους και παιδιά.
ουρανούς και δάση. Αχ, ειρήνη, ειρήνη μας. Έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια, να ξεχάσουν πολέμους, πίκρες και φαρμάκια. Ειρήνη, χαράζε και χαρά στη βλάση. Σε μεγάλους και παιδιά, σ' ουρανούς και δάση. Είναι ένα ομαδικό έργο των παιδιών της τρίτης και της τετάρτης τάξης, με τη βοήθεια της κυρίας Βλάχου των καλλιτεχνικών. Και συζήτησαν πάρα πολύ τα παιδιά σχετικά με τον τίτλο του έργου και αποφάσισαν ότι θα είναι η χαμένη ειρήνη, η οποία βγαίνει μέσα από τον πόλεμο και κλαίει. Άλλωστε φαίνονται και τα φοβισμένα της μάτια. Εξαιρετική δουλειά των παιδιών. Εξαιρετική. Στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια, να ξεχάσουν πολέμους, πίκρες και φαρμάκια. Άλλη μια ομαδική δουλειά των παιδιών της πέμπτης τάξης. Συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά και με μένα και με την δασκάλα τους. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά τα παιδιά. Όλη αυτή η διοργάνωση έγινε μετά από πρόσκληση της ΕΔΙΕΘ προς το σχολείο. Ναι. Μας ήρθε ένα μήνυμα και αποφασίσαμε σαν σχολείο να συμμετέχουμε. Άλλωστε είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη ζωή μας, με την ιστορία αυτού του τόπου. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά όλη η εκπαιδευτική του σχολή. Thank you.
εξηγεί. Η Επιτροπή Ειρήνης Νεάπολης Οικειών. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Νεάπολης Οικειών. Εκδήλωση προς τιμή του Νίκου Νικηφορίδη και συνεχίζουμε τον αγώνα.